Εντάξει, εγώ ήθελα να πω το καλή σεζόν μετά. Πάμε και ξανά. Γεια σας! Καλή σεζόν! Καλώς ήρθατε στη νέα σεζόν Trendwatch με την η μικρή Ολλανδέζα και την First Blog, όπου δοκιμάζουμε διάφορα challenges, looks, whatever makeup βασικά. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε TikTok trends που παίζουν το τελευταίο καιρό παντού όμως, που πλέον το TikTok δεν είναι μόνο στο TikTok, το bubble. Θα δοκιμάσουμε ουσιαστικά διάφορα viral hacks που ξεκίνησαν από το TikTok, τα οποία μας δείχνουν απρόσμενους τρόπους να χρησιμοποιούμε το μακιγιάζ. Κάποια φαίνονται έτσι ωραία, κάποια μου φαίνονται... Θα δούμε. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα βγει αυτό το βίντεο. Σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να πω κάτι. Εγώ ήρθα με μπούκλες. Αλλά γυρίζουμε αυτό το βίντεο Αύγουστο μήνα και λίγο έχει μια ζέστη και οι μπούκλες εξαφανίστηκαν. Απλά ήθελα να το πω γιατί έκανα πάρα πολύ ωραία για να τις φτιάξω τις μπούκλες. Ναι, αλλά τώρα είναι wavy τύπου. Ναι, αλλά εγώ έκανα μπούκλες. Παρηγορήστε την λίγο ότι είναι μια χαρά το μαλλί. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο hack, είναι από τα πρώτα που έγιναν viral. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι αυτό με τη βάση, που αντί να κάνεις τη βάση με κλασικό τρόπο που είναι primer, foundation, concealer και πούδρα, τα κάνεις με διαφορετική σειρά που δεν θα στη λέω, πάμε να τη δούμε μαζί. Πρώτα, ενυδατώνουμε. Λοιπόν, ενυδατική. Αφού έχει απορροφηθεί λίγο, παίρνουμε πούδρα. Εγώ θα πάρω την Fit Me 130 Buff Beige. Έχω κλασικά την 105 Natural Ivory και αυτό που λέει ουσιαστικά η κοπέλα που έβγαλε αυτό το trend hack είναι να το απλώσεις ελαφριά στο πρόσωπό σου. Αυτή έλεγε dab, αλλά δεν έλεγε με τι θα το κάνει dab, οπότε θα χρησιμοποιήσεις φουγγαράκι. Εγώ με σφουγγαράκι. Ωραία, εγώ θα δοκιμάσω πινέλο. Έχω αγχωθεί, γιατί η πούδρα κατευθείαν πάνω στη βάση. Μου φαίνεται τόσο περίεργο και ανάποδο. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, ποτέ δεν ξέρεις. Κοίτα, νιώθω ότι έχει γίνει ένα blurring process στο πρόσωπο. Εγώ αν θυμάστε στο βίντεο που είχαμε κάνει με το πώς βαφόμασταν στο σχολείο, έβαζα πούδρα αντί για foundation. Έβαζα πούδρα αντί για foundation. Ναι, αλλά... μικρή. Πούδρα foundation ή, ή πούδρα σχέτη. Πούδρα σχέτη έβαζα. Οπότε δεν μου είναι τόσο άγνωστο αυτό που κάνω τώρα. Βέβαια, δεν έβαζα τα υπόλοιπα που θα βάλουμε σε λίγο πάνω. Εκεί είναι το θέμα, αν θα δουλέψει. Ναι, γιατί άμα το αφήναμε ως εδώ, είμαι ok. Είναι σαν να έχει βάλει μια ελαφριά βάση. Στη συνέχεια, setting spray. Σου φαίνεται περίεργο, ε. Πάρα πολύ. Και οι δύο χρησιμοποιούμε το lasting fix spray, το οποίο είναι και matte. Και εφόσον ακόμα έχει ζέστες, δεν ξεκίνησαν τα κρύα, είναι ό,τι πρέπει. Μπορώ να λουστώ με αυτό. Δροσίστηκα. Εγώ. Πρέπει να το αφήσουμε στεγνώσει λίγο. Πρέπει να πάρουμε βετάλιες. Στο σπίτι έχω μια πολύ ωραία. Πρέπει να πάρουμε και για εδώ, για το setting spray. Και τώρα δυστυχώς. Τώρα είναι το αγχωτικό. Τώρα είναι να πει το primer. Γεια, δεν θέλω, δεν θέλω. Εγώ θέλω, θέλω να δω τι θα βγει. Τώρα συνειδητοποιήσω ότι πήρα το illuminating primer αφού έχω βάλει mattifying setting spray. Οπότε δεν ξέρω τι θα βγει. Αλλά θα χρησιμοποιήσω το Face Studio Prime, είναι ένα από τα αγαπημένα μου, που είναι illuminating, δηλαδή για λίγη λάμψη. Και εγώ Face Studio Prime, αλλά αυτό που είναι με το SPF 30, γιατί έχω μαυρίσει ήδη λίγο και δεν θέλω να μαυρίσω άλλο, θέλω SPF παντού. Το βάζουμε κανονικότατα, έτσι. Oh my god. Πόσο απλώνει μέχρι τώρα. Κοίτα, δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, ωστόσο δεν έχω πάει κοντά στον καθρέφτη. Οπότε μπορεί, άμα πάω κοντά, α, εσύ μπήκες με γενναία ποσότητα. Λέει, εγώ το ζω, εγώ θέλω να το ζήσω, να το δοκιμάσω. Κοίτα, μέχρι τώρα δεν βλέπω κάτι περίεργο ούτε εγώ. Νιώθω βέβαια ότι ίσως ήταν ένα ανούσιο step όλο αυτό. Και υποτίθεται το hack αυτό λέει ότι κρατάει το foundation μετά και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας περισσότερο. Όλα καλά. Νιώθω ότι είμαι απλά στο πρώτο step. Στο primer, ας πούμε. Ναι. Όχι, εμένα υπάρχει μια ελευθερία κάλυψη, σίγουρα. Απλά. Ανησυχώ λίγο που είναι μου φαίνεται too good to be true. Πάμε για το foundation τώρα. Τώρα είναι το τελευταίο step αυτού του hack. Θα βάλεις το foundation πάνω από όλα αυτά. Οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω το Dream Radiant Liquid στο χρώμα 10 Ivory. Και εγώ αντίστοιχα το Dream Radiant Liquid στο χρώμα 30 Sand Shable. Εγώ το απλώνω κλασικά με το σφουγγαράκι μου. Εγώ το απλώνω κλασικά με το πινέλο μου. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτή τη ζωή. Όχι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Φωτεινή? Θέλω να σου πω ότι απλώνει αρκετά καλά. Και εμένα κι εγώ ανησυχήσει, λέω. Αποκλείεται. Δεν μπορεί να δουλεύει αυτό το hack. Θα έχει πολύ πλάκα να δουλεύει. Έχω μάθει σοκ.
Ωραία! Αλλά γενικά σε όλα τα υπόλοιπα σημεία, εμένα εκτός του ΤΑΦ, έχει κάτσει μια χαρά. Όχι, εμένα όλο έχει κάτσει μια χαρά. Έχω πάθει σοκ. Πάμε για κονσίλερ. Ναι. Εννοείται. Instant Anti-Aging Eraser στο χρώμα 00 Ivory εγώ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το Fit Me στην απόχρωση 25. Βάζω εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω εδώ προς τα πάνω έτσι, γιατί νιώθω ότι ανασηκώνει full το βλέμμα και λίγο εδώ που το κοιμίζω. Επίσης νιώθω ότι αν το αφήσω λίγα, δηλαδή δεν απλώσω κατευθείαν, το αφήσω λίγο έτσι, ένα λεπτάκι να κάτσει και το απλώσω μετά, έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Έχει ήδη καλή απόδοση, αλλά το αφήνεις έτσι λίγο, ένα-δύο λεπτάκια. Αλήθεια, εγώ είμαι σε φάση το απλώνω και πρέπει κατευθείαν να το απλώσω κανονικά με το σφουγγάρι. Δεν θέλω καθόλου να κάτσει, γιατί μου αφήνει σημάδι εμένα. Αλήθεια. Ναι. Οπότε εγώ με το που βάζω, είμαι σε φάση με το σφουγγάρι. Με το ένα χέρι βάζω το κονσίλο και μετά άλλο ταμπονάρω κατευθείαν. Σε αυτό το σημείο να πω ότι γι' αυτόν τον λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία ο καθένας να δοκιμάσει διάφορα πράγματα και να βρει αυτό που το ταιριάζει, γιατί στον καθένα λειτουργεί κάτι ναι, άλλο. Ναι, ναι. Εγώ είμαι μετά το team πινέλο, πάει το team δάχτυλο. Εγώ βάζω και λίγο κονσίλερ επειδή είναι φωτεινό στη μύτη, στο κέντρο. Λίγο στο πίγονι. Θα τα κάνω λίγο τσαπατσούλικα, δεν με νοιάζει να είναι. Δεν κάνω τις γραμμούλες και τέτοια. Εγώ ό,τι περισσεύει στο δάχτυλο το περνάω στο μάτι για primer. Α, και εγώ βάζω πάντα στο μάτι. Και τώρα θα ξαναβάλουμε πούδρα ή όχι? Νομίζω όχι, έτσι θα κάνουμε τη βάση μας. Εγώ συνήθως βέβαια σετάρω κονσίλερ αν δεν βάλω πούδρα σε όλο το πρόσωπο, αλλά οκ, εφόσον έχουμε βάλει θεωρητικά παντού πούδρα από πριν. Έχεις δίκιο, στο κονσίλερ ίσως θέλει setting. Εγώ λέω να μην βάλουμε παραπάνω για να κρατήσουμε το hack. Ναι, συμφωνώ. Και μετά αξιολογούμε. Συμφωνώ. Τώρα για contour, rouge και φρύδι και highlighter, δεν έχουμε κάποιο hack, οπότε ναι, ας κάνουμε αυτά κανονικά και περνάμε στο επόμενο hack. Contour εγώ θα χρησιμοποιήσω City Bronzer την απόχρωση Medium Warm, που θα κάνω και contour και bronzing βασικά, ένα συν ένα δώρο. Ωραία, εγώ θα ξεκινήσω τα φρύδια μου και θα χρησιμοποιήσω το Brow Ultra Slim στο χρώμα Soft Brown. Θα τα χτενίσω κλασικά προς τα πάνω, θα τα γεμίσω και μετά θα περάσω λίγη μάσκαρα. Κάνω tap-tap τα σημεία που θέλω εδώ, εδώ, εδώ και εδώ κάτω και μετά απλώνω. Θα προχωρήσω με το Fit Me Rouge στην απόχρωση Wine, το νούμερο 50 δηλαδή. Εγώ ουσιαστικά γεμίζω, χτενίζω, γεμίζω, χτενίζω και έτσι χτίζω στην τελική το φρύδι μου, ώστε να είναι φυσικό και ανεβλό. Βάζω εδώ, σε αυτό το σημείο. Εγώ θα προχωρήσω με τη μάσκαρα φρυδιών και τελειώνω με τα φρύδια και θα χρησιμοποιήσω την Brow Drama στο χρώμα Dark Blonde. Απλά τα χτενίζω μέσα στα φρύδια μου προς τα πάνω και λίγο λοξά. Νομίζω είναι το πιο καλό και φυτικό. Εγώ για highlighter θα χρησιμοποιήσω το Face Studio Strobing Stick στην απόχρωση 200. Θα βάλω μύτη και εδώ τα ζυγωματικά και απλώνω λίγο. Τώρα θα συνεχίσω με τη βάση του προσώπου μου. Θα κάνω και λίγο bronzing, λίγο. Κάτι μεταξύ bronzing και contour κάνω συνήθως. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το City Bronzer στο χρώμα Medium Cool 200 και λίγο έτσι τα ζυγωματικά, τους κροτάφους, γύρω-γύρω το πρόσωπο. Εγώ η ανάποδη τώρα θα μπω στα φρύδια με Brow Ultra Slim Defining Pencil στην απόχρωση Deep Brown. Και κάνω το κλασικό μου, κατεβάζω λίγο αυτό το φρύδι που είναι ψηλά και ανεβάζω το άλλο που είναι χαμηλά. Μήπως έρθουν στα ίσα τους. Ας τα ξαδερφάκια ήσυχα, δεν θα τα παντρέψει με το ζόρι. Όχι, θέλω να γίνουν όσο πιο αδέρφια γίνεται. Όσο πιο Game of Thrones είναι εφικτό. Και με το Brow Drama Sculpting Brow Mascara στην απόχρωση Medium Brown χτενίζω και εγώ τα φρυδάκια μου μόνο μπροστά. Δηλαδή, μόνο εδώ τα κάνω. Τσακ τσακ και τσακ τσακ. Εγώ θα συνεχίσω με το ρούς, θα χρησιμοποιήσω το Fit Me Blush στο χρώμα Plum. Απλώσω στους κορτάφους και λίγο προς τα κάτω. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πιο πολύ μου αρέσει η βάση. Και τελειώνω και εγώ τη βάση μου με το Face Studio Strobing Stick στο χρώμα 100. Τα αγαπώ αυτά. Θέλω περισσότερες αποχρώσεις. Είναι ωραία και απλώνουν πολύ. Εγώ τα χρησιμοποιώ και για σκιά αυτά. Εμένα αυτό είναι το go-to highlighter όταν βάφουμε πολύ ελαφριά, γιατί κάνουν πολύ ωραία φυσική λάμψη. Πάμε στο επόμενο viral TikTok hack, το οποίο αφορά σκιές. Τι μας λέει? Αντί να βάζουμε μία-μία τις αποχρώσεις στο μάτι και να τις μπλεντάρουμε μία-μία,
Να τις βάλουμε πρώτα όλες μαζί, έτσι απλά, παπ, 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 και μετά να μπλεντάρουμε προς τα έξω όλες μαζί. Εντάξει, εγώ όταν το είδα αυτό το hack μου να κυκλοφορεί, λέω, εντάξει, δεν μου φαίνεται και τόσο hack, δηλαδή είναι λογικό να μπλενταριστεί από τη στιγμή που τα βάζεις στη σωστή σειρά. Δηλαδή δεν είναι ότι βάζεις το σκούρο από μέσα και το ανοιχτό έξω, δηλαδή αφού τα βάζεις στην ίδια σειρά, λογικό, θα μπλενταριστεί, οκ. Ισχύει, νιώθω ότι πιο πολύ είναι θέμα χρόνου και σου λέει ότι ξέρεις τι, άμα βιάζεσαι και τα κάνεις έτσι, θα βγει. Εγώ για αυτό το hack θα χρησιμοποιήσω την The Nudes, αγαπημένη παλέτα χρόνων. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω την The Blush Nudes, γιατί θέλω να κινηθώ σε πιο ροζ και μετά στα χείλη μοβ και νιώθω ότι θα κολλήσει καλύτερα η συγκεκριμένη. Θα ξεκινήσω με την ανοιχτόχρωμη βάση για να μην καθαρίζω συνέχεια το πινέλο. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο έξυπνο, να τα βάλουμε από το πιο ανοιχτό στο πιο σκούρο. Θα κάνω κατευθείαν και το άλλο μάτι. Αναγκαστικά. Κι εγώ. Θα ξεκινήσω κι εγώ με την πιο ανοιχτόχρωμη, την ψιλολευκή, και θα βάλω μόνο εδώ μέσα. Μετά θα προχωρήσω με την ροζ. Εγώ μετά με αυτήν εδώ την καφέ. Το βάζουμε στο κέντρο αυτό. Όπου μου ήρθε να τον μπλεντάρω, δεν μπορώ να το αφήνω έτσι. Εγώ. Θα προχωρήσω με πιο ζεστό ροζ, πιο σκούρο. Το βάλω στο κέντρο. Πότε πρόλαβες, λες. Φοβάμαι ότι αν τα αφήσουμε αρκετή ώρα να κάτσουνε, δεν θα μπλεντάρετε μετά. Και εμένα με αγχώνει τώρα, έτσι τα έχω αφήσει, θέλω απλά να πάρω και να τα πλώσω. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω την πιο σκούρα καφέ σκιά, την εξωτερική γωνία. Και εγώ είμαι ένα βήμα πριν μπω με την πιο σκούρα, βλέπετε είναι από το πιο ανοιχτό στο πιο σκούρο μέχρι τώρα. Και πάμε στο πιο σκούρο. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Πάρα πολύ και νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω σωστά το σχήμα των ματιών μου επειδή έχω διαφορετικά μάτια. Είσαι έτοιμη? Το πήρα το blending brush. Ναι, γιατί θα χρειαστούμε blending πινέλο στην επόμενη φάση και αυτό που θα κάνουμε είναι να μπλεντάρουμε από τη μέσα γωνία προς την έξω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξεκίνησα. Ωραία, πάμε. Let's do this! Ω, τι γίνεται? Τι εννοείς? Εμένα βγαίνει μια χαρά! Λοιπόν, δείτε. Εδώ είναι όπως ήτανε. Και εδώ είναι όπως μπλενταρίστηκε με μία κίνηση, έτσι. Δεν έχω μπει ακόμα για διορθώσεις. Εντάξει, και εμένα μπλεντάρεται, αλλά το αποτέλεσμα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, δεν θέλω ότι κολακεύει το σχήμα του ματιού μου. Επίσης, η καφέ σκιά είναι αυτό που φοβόμουν, ότι έκατσε πολλή ώρα, οπότε τώρα έχει κάνει σκληρή γραμμή. Εμένα έκατσαν όλα τέλεια. Αλλά ίσως εξαρτάται από την απόχρωση, γιατί εγώ δεν έβαλα κάτι τόσο σκούρο. Οπότε τώρα που παρατηρώ εδώ ότι και εδώ έχει κάποιες γραμμές, δεν φαίνονται τόσο επειδή δούλεψα με πιο ανοιχτά χρώματα. Αυτό το hack δεν θα το ξανακάνω, να σου πω την αλήθεια. Προτιμώ τον τρόπο μου. Είναι μια χαρά. Δηλαδή υπάρχει το gradients, αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να το πετύχεις αλλιώς. Εγώ θα το ξανακάνω σε φάση που βιάζομαι και θέλω μπαμπαμ. Τύπου τικ 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 τικ, blend έφυγες. Μέχρι να πάμε στο επόμενο βήμα, εγώ βάζω και από κάτω για να ολοκληρωθεί το look. Εγώ συνήθως το χρώμα που βάζω στο κάτω βλέφαρο είναι το μεσαίο χρώμα που χρησιμοποίησα στο πάνω βλέφαρο. Δεν είναι τόσο ανοιχτό ώστε να μην φαίνεται, αλλά δεν είναι και τόσο σκούρο ώστε να σου βαραίνει το βλέμμα. Εγώ πάλι συνήθως βάζω το πιο σκούρο γιατί μου αρέσει να βαραίνει το βλέμμα, μου κάνει λίγο πιο grunge. Και εμένα, άμα πας για το grunge look, ναι, αλλά δεν πάω πάντα για το grunge look. Έχουμε κάνει 500 βίντεο μαζί και πάντα ξεπηδάει κάτι που κάνουμε διαφορετικά καινούργια. Ναι, ναι, ναι. Έχει πλάκα. Not bad, αλλά... Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα hack για να γίνει hack. Εμένα μου άρεσε. Μια χαρά ήταν. Τώρα θα κάνουμε διαφορετικό hack, η κάθε μία. Για να σας δείξουμε λίγο ποικιλία. Το hack που θα κάνω εγώ είναι μια κοπέλα που δεν, μάλλον έχει δύο δεξιά χέρια ή δύο αριστερά, όσο τη βολεύει καλύτερα. Είναι γιατί... αμφί χειράς λέγεται αυτό και τα δύο δουλεύουν καλά. Λοιπόν, βάζει eyeliner και το κάνει έτσι και είναι έτοιμη. Ταυτόχρονα με τα δύο χέρια και είναι έτοιμο. Και εγώ είμαι σε φάση, εντάξει, είπαμε, κάνω eyeliner, αλλά όχι και έτσι. Αλλά θα δοκιμάσω αυτό. Η ίδια βέβαια το κάνει με πινελάκι, οπότε η μητούλα είναι πιο μαλακή σε σχέση με τα Hyper Precise All Day της Maybelline, που είναι φανταστικά eyeliner, αλλά δεν ξέρω αν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Θα μάθουμε σήμερα. Εγώ θα κάνω ένα διαφορετικό hack. Θα κάνω το hack με το κουτάλι. Που είναι αυτό που βάζεις, ας πούμε, εδώ και περνάς τη σκιά εδώ για να κάνεις όποιο σχήμα θες. Οπότε θα χρησιμοποιήσω μια πιο σκούρα σκιά από την παλέτα που χρησιμοποίησα και πριν για να δοκιμάσω αν κάνει ωραίο εφέ. Oh no! Δεν θέλω να το χαλάσω. Περιμένω να το κάνεις πρώτα εσύ για να δω αν βγαίνει. Σε θέλω αποφασιστική. Ψυχραιμία. Δεν σε ταράζω. Πάμε. Νιώθω ότι δεν χωράω στο μάτι μου. Το έχεις, Δαναούλα. Οκ, και αυτή κάνει clean-ups, οπότε και εγώ θα τη διορθώσω όσο κάνεις εσύ spooning. Θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ μετά. Νομίζω σώζεται. Νομίζω
Με τεχνική σώζεται. Ναι, όντως, και αυτή μετά το στρώνει κιόλας. Οπότε ναι. Στρώσ' το εσύ και πάμε στο δικό μου hack. Θα κάνω σχήμα εδώ πάνω. Πάρω μια σκούρα απόχρωση. Την τεινάζω λίγο, να μην έχει πολύ προϊόν. Και πάμε. Εγώ σκέφτομαι ότι ίσως επειδή είχα πάρει το υγρό eyeliner. Αυτό που παίρνω πάντα, ρε παιδί. Α, το matte satin, ας πούμε, ή το matte το satin. Ναι, ναι. Σαν πρώτη εντύπωση μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ ίσια η μέσα γραμμή. Απλά επειδή είναι πολύ κοντά οι αποχρώσεις δεν φαίνονται. Οπότε θα πάρω κάτι ακόμα πιο σκουρό για να το δούμε καλύτερα. Το ένα μάτι σώζεται σίγουρα. Α, παιδιά! Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αυτό θα το υιοθετήσω. Θα πάρω ένα κουτάλι και θα το έχω μόνο στα make, στο make-up kit. Κάθομαι εκεί πέρα και προσπαθώ να κάνω τέλειο ημικύκλιο κάθε φορά που κάνω κόλπα. Γίνε εδώ. Τέλειο. Άντε για. Λοιπόν, θα δοκιμάσω και τη γωνία εδώ. Έχω ήδη γωνία, αλλά δεν πειράζει. Θα πατήσω από πάνω με πιο σκούρο για να δούμε αν βοηθάει το κουτάλι. Και τώρα θα μπλεντάρω μόνο εδώ μέσα. Έξω δεν θέλει, είναι κράου. Ούτε χαρτοτενίες, ούτε να διορθώνεις μετά με κονσίλερ, τίποτα. Κουταλάκι και είσαι έτοιμη. Λοιπόν, το eyeliner σώθηκε. Δεν περίμενε και κάτι άλλο. Ήξερα ότι μπορούσα να το σώσω, ρε παιδί μου. Αλλά σαν hack δεν έχει και νόημα. Θα σου πω, άμα είσαι τύπος που πολύ σκέφτεσαι πράγματα και καταστρέφεις έτσι πράγματα από την πολύ τη σκέψη, μπορεί ίσως αυτό το γρήγορο για τη βάση να είναι καλό. Τύπου και να το πάρεις από εκεί και να το χτίσεις. Αλλά νομίζω ότι μπορείς να πάρεις και το χρόνο σου και να το φτιάξεις από την αρχή χωρίς να αγχωθείς αν θα πετύχει ή αν δεν θα πετύχει. Συμφωνώ νομίζω μαζί σου για το δικό σου hack. Για το δικό μου σας είπα, το καταλάβατε και από τον ενθουσιασμό μου, πώς φαίνεται σένα. Τέλεια είναι. Τα σπάει δηλαδή. Δεν περίμενα και κάτι λιγότερο να σου πω την αλήθεια, δηλαδή... Έχει νόημα. Ναι, έχει νόημα, το καταλαβαίνεις από την αρχή αυτό. Λοιπόν, επόμενο hack, μάσκαρα! Εγώ θα χρησιμοποιήσω την Sky High, την waterproof, την αγαπώ. Εγώ την Colossal 100% black, την αγαπώ και αυτή, και αυτή που έχεις εσύ. Και τι θα κάνουμε με τις μάσκαρα αυτές? Το hack λέει, παίρνεις στο μπουρτσάκι σου και αντί να πας έτσι πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, παίρνεις πρώτα τη μύτη, έτσι γεμίζεις τη βλεφαρίδα και μετά τη φτερίζεις. Μην κάνετε ποτέ αυτό, ε! Αυτό ξεραίνει τη μάσκαρα. Άμα θέλετε να βουτήξετε πιο πολύ, κάντε κυκλικές κινήσεις έτσι. Πάω να το κάνω. Καλά, έτσι φαίνεται χάλια. Έχω μουτζουρωθεί. Εγώ ήδη χτενίζω και αυτό. Έχω μουτζουρωθεί ήδη. Καλά, γενικά μουτζουρώνομαι, αλλά τώρα νιώθω ότι μουτζουρώθηκα παραπάνω χωρίς λόγο. Κι εγώ, αλλά είμαι έτοιμη να χτενίσω. Όχι, εγώ χτενίζω ήδη και δεν μπορώ να πω ότι είδα καμία φοβερή διαφορά. Βέβαια, έχω κάνει last lift αυτή την περίοδο και με έχει δυσκολέψει αρκετά στη μάσκαρα, μπορώ να πω. Εμένα πάλι με έχει διευκολύνει. Ναι, το βλέφαρό μου έχει γίνει κατάμαυρο. Λοιπόν, έχω μουτζουρωθεί κι εγώ πάρα πολύ. Θα σας πω όμως ποιο είναι το input μου. Νιώθω ότι έχει το αποτέλεσμα του στρώση-στρώση. Δηλαδή, αντί να κάνω μία στρώση, περιμένω λίγο να στεγνώσει. Δεύτερη στρώση, περιμένω λίγο να στεγνώσει. Τρίτη στρώση, περιμένω λίγο να στεγνώσει. Έχω μιλήσει πιο γρήγορα, άρα πάρω μπαράκι. Έτσι είναι σαν να το γλίτωσε αυτό το χρόνο και να το έκανα μαζί. Απλά έχει να ξεμουτζουρωθεί. Θα προσπαθήσω την άλλη πλευρά να την κάνω πιο προσεκτικά, μήπως μουτζουρωθώ λιγότερο. Εντάξει, μουτζουρώθηκα λιγότερο αυτή τη φορά, πρόσεχα λίγο. Κι εγώ, αλλά εγώ πολλές φορές την γλιτώνω και χωρίς να μουτζουρώνω καθόλου. Οπότε. It's enough for me. Α, καλά, εγώ μην τρώτε και στην εφημερίδα μου. Εγώ βάζω και από κάτω στις βλεφαρίδες μου. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο μας hack, που είναι το hack για τα χείλη. Τύπου όμπρε, θα το έλεγες αυτό που θα το κάνουμε. Ναι, όμπρε, είναι οριζόντιο, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακή τεχνική, αλλά σαν αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι είναι και τόσο φορέσιμο. Δεν ξέρω τι λες. Ισχύει. Ας δούμε πρώτα αν δουλεύει σαν τεχνική. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσει τρεις αποχρώσεις η κάθε μία. Θα τις τοποθετήσουμε κάθετα. Τακ, τακ, τακ. Και εδώ θα κάνουμε μα και θα απλώσουν όμπρε ωραία. Τύπου. Και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, έτσι. Γιατί τα super stay matting έτσι και κάτσουνε, δεν φεύγουνε. Ποιες αποχρώσεις θα χρησιμοποιήσεις εσύ? Θα χρησιμοποιήσω την 20 Pioneer, την 118 Dancer και την 25 Heroine. Εγώ τις 35 Creator, 110 Originator και 125 Inspirer. Good luck. Δεν θα μιλάμε, θα δείτε πλάνα που θα είμαστε... Ακριβώς. Επίσης αυτό που θέλω εμένα το πλάν μου είναι δεν θα τα πάω κοντά στο περίγραμμα ώστε να μπορώ να το σώσω μετά όλα τα υπόλοιπα. Α, καλή ιδέα, θα στο κλέψω αυτό. Έτοιμη κι εγώ. Οκ. Α, εσύ δεν βγήκε. Να σου πω. Σε μένα φαίνεται πιο έντονα ποιο είναι το αποτέλεσμα.
Σε σένα όμως έδωσαν πιο ωραία τα χρώματα. Ναι, επάνω το σώσω εγώ και επανέρχομαι. Έχει δουλέψει πολύ καλά. Βέβαια, δεν μου αρέσει το τρίπτυχο που διάλεξα. Νιώθω ότι αυτό είναι πολύ σκούρο. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπετε καλά εσείς το αποτέλεσμα. Στη Δανάη, το τρίπτυχο μου αρέσει πολύ περισσότερο. Πάω κι εγώ να κάνω περίγραμμα. Not bad. Not bad, θα πω κι εγώ. Θα πω ότι δούλεψε. Βοήθησε. Δούλεψε. Έδεσαν ωραία μεταξύ τους. Και μετά το στρώνεις και λίγο και είσαι έτοιμη. Από το να κάθεσαι και να μπλεντάρεις στη μέση με σφουγγαράκια ή με πινέλα ή με κάτι. Ναι, νιώθω ότι απλά με ξενίζει το ότι είναι πιο σκούρο από τη μία πλευρά και ανοίγει. Α, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όμως απαραίτητα κάτι κακό. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Οκ, okay, οπότε να κλείσουμε και να πούμε πώς μας φάνηκαν τα hacks. Εντάξει, το πώς μας φάνηκε το κάθε hack. Το είδατε. Αυτό που θα πω είναι ότι κάποια δούλεψαν, κάποια όχι, αλλά κάτι που δεν δούλεψε για μας μπορεί να δουλέψει για εσάς. Πιο πολύ με εντυπωσίασε το foundation, πάνω απ' όλα και μετά τα χείλη. Εμένα foundation και κουτάλι. Αυτά. 100% θα το ξανακάνω. Και θέλουμε να μας γράψετε κι εσείς κάτω πώς σας φάνηκαν εσάς τα hacks και αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς κάποιο. Και να μας προτείνετε κι άλλα hacks. Μπράβο. Να τους δοκιμάσουμε σε επόμενο βίντεο. Οπότε αυτά από εμάς. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο subscribe εδώ στο κανάλι της Maybelline. Like, καμπανάκι, share όλα τα κλασικά. Κλικ στα υπόλοιπα βίντεο εδώ στο κανάλι της Maybelline για να τα δείτε. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Bye!